στόχος του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με τους 27 ηγέτες να εμφανίζονται ακόμα και σε αυτό το θέμα χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Είναι important to demonstrate again that the European Union is united, united to defend our principles, to defend our values. And that's why we support Israel and its rights to defend itself in line with the international law and the humanitarian international law. Civilians must be protected always and everywhere. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στην αποκλιμάκωση της κρίσης, το μήνυμα που κομίζει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, καταφέροντας παράλληλα συγκεκριμένη πρόταση σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική πτυχή. Συζήτησα και μια συγκεκριμένη ιδέα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Το περασμένο Σάββατο ήμουν στην Αίγυπτο, μετά μετέβηκα το Ισραήλ, κατά πόσον και μέσω της θαλάσσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, από τη Λεμεσό, να αποσταλεί βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην νόμιμη αυτοάμυνα πάντα σύμφωνα με το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που δεν εκφράζει τα δίκαια αιτήματα του Παλαιστινιακού λαού, η ξεκάθαρη θέση της Αθήνας. Θεωρώ απολύτως επιβεβαιωμένο να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει και μια ανθρωπιστική παύση έτσι ώστε να μπορέσουν οι άμαχοι να προστατευθούν. Χριστοδουλίδης Μητσοτάκης, στηρίζοντας αμφότερη την επανέναρξη του πολιτικού διαλόγου, θέτουν και θέμα μεταναστευτικού, καλώντας την Ένωση να στηρίξει οικονομικά τις χώρες πρώτης γραμμής σε περίπτωση επέκτασης της κρίσης στο Λίβανο με κατακόρυφη αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Η Ένωση πρέπει να ηγηθεί τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, να υπερασπιστεί τις αξίες της, αλλά και να προστατέψει τον εαυτό της από τους πιθανούς κλειδονισμούς, συμφώνησαν οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει γρήγορα αντανακλαστικά, αναλαμβάνοντας σε όλα τα επίπεδα γεωπολιτικό, οικονομικό, ενεργειακό, δυναμικό ρόλο, θωρακίζοντας τα μέλη της απέναντι στις πολλαπλές κρίσεις. Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες πρώτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε ένα άλλο θέμα τώρα, στον Κυπριακό, κατέληξε στον απεσταλμένο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και ξεκίνησε.